Παραγυρίζει το σουτ, πάνε στη γωνία. Γκολ από τον Μαγκρέγκορ για τη Celtic, που ανοίγει το σκορ με έναν από τους πιο επικίνδυνους παίκτες τους, τον Μαγκρέγκορ, που πήρε την μπάλα με την πλάτη, γύρισε, σούταρε και νίκησε τον Μπάρκα. 1-0 για την προαλήτρια Σκωτίας. Φάση, ο Τίρνεϊ εδώ παίρνει, γυρίζει και σουτάρει, δεν προλαβαίνει να βγει ο Λαμπρόπουλο, ο οικονόμα πάνω του. Ναι. Και προλαβαίνει και σουτάρει στη γωνία του Μπάρκα. Παίρνει πολύ ωραία την μπάλα εδώ, κάνει το κοντρό. Απλά κάνει το κοντρό τόσο καλά με τα αριστερό πόδι. Είναι βέβαιο ότι θα γυρίσει για να σουτάρει. Το κάνει. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. Πάνω σβάλα μας. Λόπες κατάφερε να γυρίσει, εδώ είναι ευκαιρία, γκολ για την ΑΕΚ, ο Κλωναρίδης, 1-1. Το κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα της Celtic, το τιμωρεί με τον καλύτερο τρόπο για την ένωση, ο Κλωναρίδης, από τη σέντρα του Λόπες, 1-1 στο 44, λίγο πριν βγει το ημίχρονο. Όπως κάποτε ο Σαβέσκι είχε τιμωρήσει στο Άιμπροξ, ίδιο χρονικό διάστημα, 2 λεπτά από το τέλος του ημιχρόνου, την Glasgow Rangers. Κοιτάξτε και πάλι. Εδώ, η μπάλα περνάει, τον έχει χάσει ο Άιερ και ο Χέντρι και εκτέλεση του Κλωναρίδη, καμία τύχη για τον Γκόρντον. 1-1, πάνω μάλαμα. Είναι σαφές ότι ο Μαρίνος Ζουλίδης είναι απολύτως ικανοποιημένος και βεβαίως είναι ένα γκολ το οποίο έρχεται και μέσα από τους προπονήσεις των κίτρινων μαύρων. Ο Μαρίνος Ζουλίδης έχει ζητήσει πολύ από τους ποδοσφαιριστές του να κινούνται στον χώρο,